Μία φορά, σε ένα νοσοκομείο της Αθήνας, πάει ένας πατέρας το γιο του, ύστερα από τροχαίο ατύχημα. Σε σοβαρή κατάσταση. Τον παίρνουν γρήγορα μέσα στο χειρουργείο. Έλειπε ο γιατρός. Έλειπε ο χειρούργος. Άρχισαν να παίρνουν τηλέφωνα, τον βρήκανε. Και μόλις τον βρήκανε, του λένε: «Ελάτε γρήγορα, έχουμε πήγον περιστατικό». Ο γιατρός έκλεισε το τηλέφωνο και θα ερχόταν αμέσως. Ο πατέρας όμως πανικοβλήθηκε και άρχισε να φωνάζει και να λέει: «Το δικό μου το παιδί, ποιος θα το νοιαστεί, είναι στο χειρουργείο, κανείς δεν έχει έρθει να τον δει». Οι νοσοκόμοι και οι νοσηλευτές προσπαθούσαν να τον ηρεμήσουν και να του πούν ότι ο γιατρός έρχεται από λεπτό σε λεπτό. Την ώρα που ήρθε ο γιατρός και μπήκε μέσα στο θάλαμο τρέχοντας, τον σταματάει ο πατέρας και του λέει: «Πού ήσουν? Καταλαβαίνεις τη δική μου την αγωνία εσύ?» Ο γιατρός με ηρεμία του απάντησε: «Αφήστε με να πάω να κάνω τη δουλειά μου, γιατί ο χρόνος είναι πολύ πολύτιμος, και μετά μου λέτε όλα τα παράπονά σας». «Όχι», του λέει, «θα τα ακούσεις τώρα τα παράπονά μου. Γιατί δεν ήσουν στο πόστο σου, γιατί δεν ήσουν στη θέση σου». «Κοιτάξτε να δείτε», του λέει ο γιατρός, «εγώ μπαίνω μέσα για να προλάβουμε να σώσουμε το παιδί και τα υπόλοιπα πείτε τα με τις νοσοκόμες». Έτσι και έκανε. Όταν μπήκε ο γιατρός μέσα στο χειρουργείο, μία νοσοκόμα πλησίασε τον πατέρα και του λέει: «Ξέρετε που ήταν ο γιατρός? Στην κηδεία του γιού του, που πέθανε εχθές από τροχαίο ατύχημα. Οπότε, μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα για τους ανθρώπους. Αφήστε τους πρώτα να μιλήσουν, να πούν τη γνώμη τους, να ακούσετε την ιστορία τους, τη ζωή τους, και μη βιάζεστε να κρίνετε έναν άνθρωπο όπως κρίνουμε ένα βιβλίο μόνο από το εξώφυλλό του. Καμιά φορά τα φαινόμενα απατούν και μπορεί να βλέπουμε ένα άσχημο περιτύλιγμα που να κρύβει μέσα όμως μία χρυσή καρδιά. Και όταν ανακαλύψετε αυτή τη χρυσή καρδιά, θα κάνετε τη ζωή σας ωραία».